δεδομένα της πραγματικότητάς μας και της καθημερινότητάς μας. Το δεύτερο φεστιβάλ φαντασίας ήρθε λοιπόν ξανά στη Θεσσαλονίκη, ήρθε η ώρα του, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Και χαιρόμαστε πολύ γιατί τα λέγαμε και πέρσι και μια χαρά τα πήγατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσαμε τον κύριο Μάριο Δημητριάδη, συγγραφέας και συνδιοργανωτής, και η κυρία Ευαγγελία Παπανίκου, συγγραφέας και συνδιοργανώτρια, και εσείς και υπεύθυνη για το παιδικό τμήμα. Ναι. Για πείτε μας λοιπόν, τι καλό περιμένουμε φέτος. Λοιπόν, Φεστιβάλ Φαντασμαγόρια λοιπόν, δεύτερη χρονιά πλέον φέτος. Τέσσερις συγγραφείς ενώσαμε τις δυνάμεις μας και θέλαμε να αναδείξουμε κατά κάποιο τρόπο την λογοτεχνία της φαντασίας. Αυτό είναι ο κεντρικός μας πυρήνας. Ωστόσο, θέλαμε να ξεφύγουμε και από αυτό το μοτίβο και να αναδείξουμε γενικά όλες τις όψεις της φαντασίας με όλους τους τρόπους, είτε αυτό γίνεται μέσω κινηματογράφου, μέσω θεάτρου, μέσω διάφορων καλλιτεχνών, κόμιξ, illustrators, artists και γενικά όλες τις όψεις. Δοκιμάζεται η φαντασία μας στις δύσκολες εποχές που ζούμε, και δύσκολες εποχές γιατί μπορεί να φαίνονται εύκολες με την ψηφιακή επικοινωνία, αλλά αυτή η ψηφιακή επικοινωνία έχει ρουφήξει κάθε δημιουργική σκέψη και φαντασία. Ακριβώς. Γιατί την έχει αντικαταστήσει με έτοιμο φαγητό. Σίγουρα. Και τα υπαρξιακά... και έτοιμη σκέψη. Τα υπαρξιακά προβλήματα των ανθρώπων παραμένουν τα ίδια ούτως ή άλλως, και εμείς μέσω της λογοτεχνίας, κυρίως του φανταστικού, προσπαθούμε να τα αναδείξουμε και ο κόσμος να δώσει απαντήσεις. Ωραία, όλα ξεκινούν λοιπόν από τη λογοτεχνία του φανταστικού. Φτάσαμε να υπάρχει ένα ολόκληρο ρεύμα με φεστιβάλ όπως αυτό το δικό μας που καμαρώνουμε στη Θεσσαλονίκη. Το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, γιατί είστε και οι δύο συγγραφείς, έχει άνοιξε αυτό που λέμε η όρεξη για τα βιβλία επιστημονικής φαντασίας και γενικότερα. Ναι, θεωρούμε ότι σιγά σιγά ανοίγει. Ναι. Εντάξει, βέβαια παρέμενε για πολλά χρόνια σε εμβριακό, ας το πούμε, επίπεδο. Το ελληνικό κοινό δεν την προτιμούσε για αρκετά χρόνια. Μπορούμε να πούμε ότι... Γιατί τη σνόμπαρε. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, έτσι. Ναι, εννοείται. Ναι, γιατί για στο εξωτερικό είναι τεράστια. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί σνόμπαρε. Τη θεωρούσε υποκουλτούρα. Τη θεωρούσε ίσως μη λογοτεχνική παραγωγή. Τι? Ίσως η ιδιοσυγκρασία του Έλληνα, η κουλτούρα της Ελλάδας, μέχρι τώρα τουλάχιστον, να μην τέριαζε και τόσο πολύ. Ωστόσο, υπάρχει πρόοδος, ο συντηρητισμός αρχίζει να χάνεται σιγά σιγά. Γιατί και ο Ιούλιος Βέρνα φαντασία, λογοτεχνία, φανταστική. Απλά δεν υπήρχε τόσο μεγάλο ρεύμα εδώ στην Ελλάδα που θεωρώ ότι τα τελευταία 5 χρόνια αρχίζει σιγά σιγά και ανεβαίνει. Και είναι πολύ θετικό αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς ξαφνιαστήκαμε και εντυπωσιαστήκαμε ακούγοντας νωρίτερα εκτός κάμερας πόσες παράλληλες δραστηριότητες υπάρχουν σε αυτό το φεστιβάλ. Υπάρχουν 74 εκδηλώσεις. Ξεκινάμε από τις 11 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. 2 μέρες, το Σαββατοκύριακο 21-22 Απριλίου. Είναι όλες παράλληλες, ανά μία ώρα και πιο συχνά. Υπάρχουν αλλαγές σε 4 αίθουσες, δηλαδή σε 2 αίθουσες και σε 2 σκηνές, σύν το φουαγέ με την έκθεση προϊόντων και βιβλίων. Είναι στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Μία μεγάλη γιορτή. Και έχει κάτι για όλους. Ναι. Έχει κάτι για όλους. Για να πει για μεγάλους και για μικρούς. Ωραία, κάτι για όλους. Ας πούμε λίγο για τους μικρούς, γιατί και εγώ πέρσι έτσι είχα έρθει με παρέα μικρών εξερευνητών. Πόσα συνόδευες? Δεν θυμάμαι, αλλά είχαμε περάσει πολύ ωραία. Γύρω στα 3 μετά θα περάσει πιο ωραία. Τι ακριβώς μπορούμε να πούμε? Υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και πάρα πολλά φανταστικά βιβλία, φανταστικά παιχνίδια. Με το παιχνίδι προσπαθούμε τα παιδιά να προσπαθήσουν να έρθουν στη φιλαναγνωσία. Έχουμε επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων, θεατρικά, μουσικής, φυσικά ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ναι, δεν μπορούσατε να μην είχατε. Και για μεγάλους και για μικρούς τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ναι. Υπάρχουν γνώσεων παιχνίδια, πολύ σημαντικά. Έχουμε αφηγήσεις, προβολές βραβευμένων ταινιών animation. Και έχουμε και επιδείξεις χορού, yoga, παιδική yoga, fantasy και πολεμικών τεχνών, στα οποία όλα τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν και να μαθαίνουν και να χαίρονται. Τώρα, με το χέρι στην καρδιά, και μη με κατηγορήσετε για σεξιστικές προεκτάσεις. Α, νομίζω θα λάβεις απάντηση έκπληξη εδώ, έτσι. Ναι, κατάλαβες τι θα ρωτήσω. Κατάλαβα. Οι άντρες ή οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο λογοτεχνία φαντασίας?
Γενικά να το πάω πιο γενικά. Ναι, γενικά να το πάω πιο γενικά ότι οι γυναίκες από λογοτεχνία διαβάζουν φαντασία αυτό, ναι. Περισσότερο. Δεν το συζητώ. Οι γυναίκες δεν έχουμε στην εποχή του Άρλεκιν και του Βίπερ. Εγώ δεν απέδωσα τέτοιου είδους στοιχεία. Εγώ είπα αν έλκονται περισσότερο οι άντρες, γιατί να το πω πιο απλά. Τώρα θα κατηγορήσω και τους άντρες με αυτό το σχόλιο για να το μπαλατσάρω λίγο. Το κατηγορήσω εντός εισαγωγικών. Γιατί υποτίθεται ότι είναι πιο εύπεπτη και πιο εύκολο ανάγνωση, η εύκολη ανάγνωση της λογοτεχνίας φαντασίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις την κλασική λογοτεχνία θέλει λίγο να το αναλύσεις κιόλας. Δεν είναι απαραίτητο. Σε δεύτερη και τρίτη ανάγνωση κάτι. Δεν είναι απαραίτητο. Και είναι ενδεχομένως και λίγο κουραστικό. Οι γυναίκες έχουν το χάρισμα να κουράζουν τον εγκέφαλό τους στην ανάγνωση. Οι άντρες πρέπει λίγο να βάλουμε τα δυνατά μας. Όχι, θα έλεγα ότι συγκεκριμένα στη λογοτεχνία φαντασίας ίσως είναι χωρισμένο ισόποσα το κοινό, ας το πω έτσι. Ναι. Mm. Οι γυναίκες απλά, γι' αυτό είπα γενικότερα για φαντασία λογοτεχνία, ότι οι γυναίκες πιο πολύ διαβάζουν ερωτική λογοτεχνία, να το πω έτσι. Αλλά στην λογοτεχνία της φαντασίας πιστεύω είναι και άντρες και γυναίκες. Έχεις μοιρασμένο. Μοιρασμένο. Θα δούμε και σπάνιες εκδόσεις και περιοδικά. Ναι, θα έχει πολλά εικαστικά. Υπάρχουν εικαστικά διάφορες δράσεις. Ωραία, τώρα να ρωτήσουμε και κάτι άλλο ολοκληρώνοντα σιγά-σιγά. Δίνουμε λοιπόν το ραντεβού στο Δημαρχιακό Μέγαρο το Σαββατοκύριακο, έτσι. Από το πρωί στις 11 μέχρι και το βράδυ στις 10. Από εκεί και πέρα τον υπόλοιπο χρόνο, γιατί γνωρίζουμε ότι είστε μια καλή παρέα, μια καλή ομάδα. Πού μπορούμε να σας βρούμε, να δικτυωθούμε όσοι και όσους ενδιαφέρονται? Στο Facebook, στη σελίδα Φαντασμαγόρια, ή στο ίντερνετ, στη σελίδα fantasyfest.gr. Ίσως προσωπικούς μας λογαριασμούς. Φαινόμαστε όλοι μέσα στις εκδηλώσεις. Και περνάτε καλά όλο τον χρόνο. Διοργανώνουμε διάφορες εκδηλώσεις. Φυσικά υπάρχει κόπος, αλλά το κάνουμε με πολύ χαρά, με πολύ ενθουσιασμό. Κυρίως ασχολούμαστε και με τα βιβλία μας, τα προσωπικά μας βιβλία, ο καθένας που εκδίδουμε. Και φυσικά το φεστιβάλ χρειάζεται αρκετή δουλειά μέχρι να ολοκληρωθεί. Να οργανωθεί. Ναι, φέτος ειδικά που για το φετινό φεστιβάλ είχαμε περισσότερο χρόνο και το τρέξαμε. Ναι, αλλά χρειάζονται και εθελοντές. Δηλαδή, αφού ξεκίνησε πέρσι, πήγε καλά. Φέτος το συνεχίζεται να καθιερωθεί. Και κάτι που μας είχατε ρωτήσει και πέρσι, τι σχέδια έχουμε για φέτος για να μεγαλώσει το φεστιβάλ και να έχουμε και διεθνείς συμμετοχές. Ναι, αυτό ρωτάμε. Έχουμε φέτος τον Μάστερτον, που είναι διεθνής συγγραφέας τρόμου, διεθνής γνωστός. Ποιος? Ο Μάστερτον. Γκράχαμ Μάστερτον. Ναι. Ο οποίος είναι επίσημος προσκεκλημένος μας. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και του χρόνου και άλλοι θα έρθουν. Σας είχα ρωτήσει για τα Βαλκάνια, γιατί έρχονται επισκέπτες από ακριβώς, τα Βαλκάνια. Ακριβώς, για όλα αυτά το έχουμε προχωρήσει πιο πολύ. Γκράχαμ Μάστερτον είναι παγκοσμίως γνωστός συγγραφέας τρόμου. Είναι Ιρλανδός. Α, Ιρλανδός. Μια χαρανά και Ιρλανδή λοιπόν στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο. Οπότε θα είναι στο φεστιβάλ μας και τις δύο μέρες. Θα παραδώσει και ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής. Θα γίνει του γλυκού και όλα αυτά που παρουσιάζουμε κατά καιρούς του τουρισμού. Και η πόλη τη Φαντασμαγορία. Η μυστηριακή λοιπόν Θεσσαλονίκη. Ναι, αυτό λέω. Η μυστηριακή Θεσσαλονίκη έχει ακόμη ένα φεστιβάλ που τη αξίζει και τη αναλογεί. Ακριβώς. Λοιπόν, και έχει κάτι για όλου, για μεγάλου, για μικρού. Πριν ολοκληρώσετε, να πούμε ότι και του άλλου δύο συντελεστέ του φεστιβάλ, τον Γιώργο Ντοδάμτσο και την Ευλαμπία Τζιρέλη. Είστε αυτή η κύρια ομάδα πυρήνα που γύρω σα. Τα τέσσερα άτομα και έχουμε ένα μεγάλο χορηγό, τον εκδοτικό Eco iWrite, ο οποίο μα βοήθησε, μα στήριξε, μα βοηθάει συνέχεια. Και όλοι μαζί καταφέραμε και κάναμε όλο αυτό. Λύστε μας και μία απορία τελευταία, έτσι να το εξατομικεύσουμε λίγο και να το προσωποποιήσουμε όσον αφορά το παραγόμενο προϊόν. Τα κίνητρά σας, ποια ήταν? Να προάγουμε την φιλαναγνωσία και τη λογοτεχνία. Τα προσωπικά κίνητρα για να κάνουμε το φεστιβάλ ή για να γράψουμε. Το φεστιβάλ. Όχι για το φεστιβάλ, για να γράψουμε. Για να γράψουμε. Δηλαδή, τα συγγραφικά σας κίνητρα ποια είναι? Ήταν μια εσωτερική ανάγκη, για ποιο λόγο λογοτεχνία φαντασίας και όχι στην πεπατημένη της λογοτεχνίας έτσι όπως τη γνωρίζουμε. Εγώ προσωπικά, επειδή ασχολούμαι με τη μυθολογία την ελληνική πολύ, ήθελα να προάγω τη μυθολογία στα παιδιά. Μπράβο. Και στους μεγάλους να τη θυμηθούν και στα παιδιά να την μάθουν. Γιατί λείπουν και σύγχρονες εκδόσεις γύρω από αυτό. Υπάρχουν κάποιες κλασικές εκδόσεις. Εγώ προσωπικά, επειδή μου αρέσουν έτσι γενικά οι ιστορίες τρόμου και μυστηρίου και ταινίες και όλα αυτά, μου αρέσει το είδος πολύ και θέλω να φτιάχνω ιστορίες μέσα από. Το υπόβαθρο σας ποιο ήταν? Το υπόβαθρο εννοώ οι προσλαμβάνουσες που είχατε από τα παιδικά σας χρόνια ως αναγνώστες. Τι διαβάζατε περισσότερο? Εγώ μυθολογία πολύ. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Μυθολογία, γι' αυτό σου έμεινε. Εγώ διάβαζα Stephen King από τα 14
Στίβεν Κίνγκ. Κατάλαβα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εντάξει. Πάντως σαν την ελληνική μυθολογία δεν έχει. Δηλαδή υπάρχουν χιλιάδες μύθοι. Η βάση του τρόμου που γράφει ο Μάριος είναι η ελληνική μυθολογία. Έτσι δεν είναι, ναι, βέβαια. Μπράβο, πολύ ωραία. Και συγχαρητήρια και στη μητέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να κλείσουμε με έναν ωραίο στίχο που ταιριάζει στην... Είναι του Ταγκόρ και λέγεται «Η αλήθεια σαν ντύνεται στα πράγματα, στεναχωριέται. Στη φαντασία βρίσκει την ευρυχωρία της». Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με το φεστιβάλ. Και το ευχόμαστε από καρδιάς. Σας ευχαριστούμε πολύ.